με εκ μέρους του Σωματείου Εργαζομένου του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός να δηλώσουμε ότι κάθε νέο μηχάνημα το οποίο θα εξυπηρετεί τους ασθενείς μας και κάθε τεχνολογία που θα εντάσσεται στην δημόσια δωρεάν υγεία σίγουρα είναι καλοδεχούμενο, αλλά θα επιθυμούσαμε σήμερα μαζί με τον καινούριο αξονικό να έχουμε και τους συναδέλφους, να παρουσιαστούν δηλαδή και οι νέες προσλήψεις των συναδέλφων ακτινολόγων και ακτινοδιαγνωστών που θα χρειάζεται για να μπορέσει το μηχάνημα να λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη. Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από τα χειρουργεία που εγγενιάστηκαν το 2014 στον Ευαγγελισμό και οι μισές αίθουσες δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ ακριβώς λόγω της έλλειψης προσωπικού, στερώντας χιλιάδες επεμβάσεις κάθε χρόνο από τους ασθενείς μας. Το λέω αυτό γιατί έχει μπει καινούριος αγγειογράφος στο νοσοκομείο και ακόμα το νοσοκομείο μας δεν έχει πάρει έγκριση για τμήμα εμβολισμών ώστε να εξυπηρετήσει ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται και έχουν εγκεφαλικά επεισόδια βαρύτατα και διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία με κίνδυνο της υγείας τους. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι τεταρτοβάθμιο, ένα νοσοκομείο το οποίο όλοι είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε μέσα, ωστόσο θέλει προσωπικό γιατί οι εργαζόμενοι που είμαστε μέσα πρώτον δεν φτάνουμε και δεύτερον έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 600 συναδέλφους οι οποίοι το επόμενο διάστημα αναμένεται να απολυθούν καθώς δεν έχουμε στα χέρια μας καμία επίσημη και έγγραφη υπόσχεση από εσάς ότι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τουλάχιστον 300 καθαριστών, επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να λειτουργεί με ασφάλεια και να εξυπηρετεί τον τεράστιο όγκο ασθενών οι οποίοι έρχονται. Αν κάνετε μία βόλτα πέρα από τον αξονικό, ο οποίος όντως είναι πανέμορφος, στους ορόφους θα δείτε ότι υπάρχουν δεκάδες φορείας στις κλινικές και είναι ντροπή, νομίζω, για τους ασθενείς μας να νοσηλεύονται σε διαδρόμους όταν χάνεται κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπάρχει προσωπικό που είναι και απλήρωτο. Θεωρώ. Είναι αυτό που είπε και ο συνάδελφος, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους εργαζόμενους οι οποίοι αναμένεται να έρθουν το επόμενο διάστημα με βάση και τις εξαγγελίες που έχουν γίνει για τους διαγωνισμούς. Από τη στιγμή που έχουμε πικρή εμπειρία και με τους εργολάβους, κύριε Υπουργέ, με ανθρώπους οι οποίοι να περιμένουν τους εργαζόμενους έξω από τα ATM για να παροποιήσουν το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, με ανθρώπους οι οποίοι άφηναν συναδέλφους μας απλήρωτους για 3 και 4 μήνες, ουσιαστικά οδηγώντας έναν κόσμο στην ανέχεια, ενώ εργάζεται πολλά χρόνια στο νοσοκομείο και καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Επιθυμούμε όλο αυτό το προσωπικό να παραμείνει στο νοσοκομείο και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, γιατί όντως το ΕΣΥ αποδείχθηκε περίτρανο ότι ήταν ο πυλώνας της δημόσιας υγείας στη διάρκεια της πανδημίας και έσωσε ζωές. Και θεωρώ ότι η καλύτερη αναγνώριση από πλευράς Υπουργείου και κυβέρνησης είναι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς να υπάρχει ανασφάλεια τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική του ζωή. Κύριε Πρόεδρε, απλώς να σας πω σε αυτά τα οποία είπατε για να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Στο νομοσχέδιο που έχει κατέβει τώρα και ψηφίζεται 21 του μηνός, σήμερα κατατέθηκε, αναφέρεται η παράταση ενός χρόνου για όλο το υπουργικό προσωπικό, 6 μήνες για τους ΟΧ και μπαίνουν στο υπουργικό προσωπικό και τα άτομα τα οποία αναπλήρωναν το ανεμβολία στο προσωπικό, που κανονικά βάσει με το πλαίσιο τώρα θα έπρεπε να απομακρυνθούν, μπαίνουν και αυτοί στο επικουρικό προσωπικό και παράλληλα από πρώτο-πρώτο, όπως ξέρετε, επιστρέφει και το προσωπικό των ανεμβολιάστων με τον γιατρό όμως. Αυτή τη στιγμή αποφασίστηκε το πρωτόκολλο για τους νοσηλευτές και για το λοιπό προσωπικό. Θα γίνει άλλη συνεδρίαση για τους γιατρούς, γιατί στους γιατρούς θα υπάρξει ένα διαφορετικό πρωτόκολλο λόγω της θέσης. Αυτό περιμένουμε από την Επιτροπή. Στο κομμάτι που αναφέρεται για τις προσλήψεις, ήδη στις νοσηλευτές έχουμε 170 θέσεις μόνιμου προσωπικού και στους γιατρούς. Είμαστε ακόμη στη διαδικασία που θα βγάλουμε τα αιτήματα των που μέσα σε αυτά έχει εκτιμηθεί το ακτινολόγο. 650 είναι οι κενές θέσεις του νοσηλευτικού. Και μαζί με τους ειδικευόμενους νοσηλευτές και τα λοιπά, πάνω στους 600 που βγάζουν δουλειά οι συνάδελφοι. Επί της ουσίας. Οι θέσεις του κράτους είναι συγκεκριμένες. Με βάση αυτές δώσαμε την ίδια δουλειότητα στον Ευαγγελισμό, γιατί πραγματικά την περισσότερη. Το μέσα πότε θα λειτουργήσουν. Μόλις ανακαινιστούν. Προσέξτε, για τη θέση των γιατρών, πέρασε ένα νομοσχέδιο που δίνει πίσω τη κρίση των γιατρών στα νοσοκομεία που ήταν έτοιμα όλων των γιατρών. Και άρα οι κρίσεις θα βγουν από εδώ και πέρα. Κάνουμε τις υπουργικές εκφράσεις. Μας λείπουν 170 μόνιμοι γιατροί. 170 δεν θα είναι. Αυτό είναι σίγουρο.